Έχουμε την οργάνωση εδώ στο σωματείο μας εκδήλωση για την μάζεμα των τροφίμων για τους συνανθρώπους μας που πράγματι τα έχουν ανάγκη. Μπορώ να πω ότι η προσέλευση του κόσμου ήταν συγκινητική. Ήρθα πολύ συνδημότες μας εδώ της περιοχής με αρκετά τρόφιμα τα οποία πιστεύω ότι θα φέρουν, θα βοηθήσουν αρκετά στα πόρες οικογένειας στην περιοχή και όχι μόνο. Ελπίζουμε το παράδειγμα μας να το ακολουθήσουν κι άλλοι, ήδη από ό,τι έχω υπόψη μου πολύ σκοντός που συνεισφέρει, ούτως ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην καταπολέμηση της τεράστιας κρίσης η οποία μας θέσει την Κύπρο. Και πού θα πάνε αυτά τα τρόφιμα που πέρυσι λέγεται σήμερα? Αμέσως το τροφίμο θα τα έχουμε στις άπορες οικογένειες εδώ της περιοχής μας και τα υπόλοιπα θα τα στείλουμε κάτω στις λαϊκές οργανώσεις οι οποίοι θα διαμοιραστούν ανάλογα με τις ανάγκες ευρύτερα της περιοχής. Και αυτή η εκδήλωση είναι διάφορη από την εκδήλωση που, που θα κάνει η ΠΕΟ ή μήπως όχι, είναι εντάξει μέσα στα πλαίσια της εκδήλωσης του λαϊκού κινήματος. Σήμερα σαν λαϊκές οργανώσεις Ελλαγίου διοργανώσαμε μια εκδήλωση συλλογής τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη αυτές τις δύσκολες ώρες που περνά ο τόπος και ο λαός μας, για δυσπραγούντες συνανθρώπους μας. Η εκδήλωσή μας εντάσσεται στο πλαίσιο της εκστρατείας αλληλεγγύης του λαϊκού κινήματος της Τρεμεσού, του ΑΚΕΛ, της ΠΕΟ, της ΕΔΟΝ, της ΠΟΓΟ και της ΕΚΑ, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσους συμπολίτες μας περνούν αυτές τις ώρες δύσκολα. Η πραγματικότητα είναι ότι η εκδήλωσή μας είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, μπορώ να πω και απρόσμενη. Μαζεύσαν αρκετά τρόφιμα, αρκετά είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία θα παραδοθούν στο λαϊκό κίνημα της πόλης και μετά θα μοιραστούν την εβδομάδα του Πάσχα σε συνανθρώπους μας, οι οποίοι έχουν ανάγκη σε όλες τις συνοικίες, σε όλες τις ενορίες. Πρέπει να πω ότι σαν ζευγάρι, σαν ενορία ζευγαριού, πρωτοπορούμε σε αυτού του είδους τις εκδηλώσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά που διοργανώνουμε εκδηλώσεις για να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο μας ο οποίος έχει ανάγκη, αλλά ειλικρινά αυτή τη φορά το αποτέλεσμα ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους εθελοντές, τα μέλη, τα στελέχη των λαϊκών οργανώσεων του ζευγαριού που δούλεψαν για να πετύχει αυτή η εκδήλωση, που δούλεψαν και δουλεύουν σήμερα έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε, να ετοιμάσουμε τα πακέτα τα οποία θα παραδοθούν, να αποδεχτούμε τον κόσμο και να τον ευχαριστήσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλον τον κόσμο της συνοικίας μας και όχι μόνο, γιατί είχε έρθει κόσμος και από άλλες συνοικίες της Τρεμεσού, οι οποίοι ήρθαν σήμερα και μας βοήθησαν με την παράδοση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης την εφημερίδα Τρεμεσούς, η οποία πάντα καλύπτει όλες τις εκδηλώσεις του λαϊκού κινήματος και όχι μόνο, αλλά ολόκληρης της περιοχής της δικής μας, της ενορίας Δεκαγίου. Και θέλω με αυτή την ευκαιρία να δώσουμε ένα μήνυμα ελπίδας ότι επιτέλους θα ξεπεραστεί το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η πατρίδα μας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνεργοι, οι άνθρωποι που χρειάζονται στήριξη και πρέπει να πούμε ότι ο λαός μας αυτές τις δύσκολες ώρες δείχνει το μεγαλείο του γιατί στέλνεται δίπλα στον συνάνθρωπο μας ο οποίος έχει ανάγκη. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Και είμαστε σίγουροι ότι και η εκδήλωση η οποία ακολουθεί στις 24 του Απρίλη με τη συναυλία για την Τρεμεσό θα έχει αντίστοιχη ακόμα βεβαίως μεγαλύτερη επιτυχία.